Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, το παιδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Όχι, θέλω κι γυναίκα. Μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 FM. Της Κακομοίρας με τον κύριο Λευτέρη Λίου τον Χατζηπατελίδη, με τον Γιάννη Διτσιράπη στη Δήμη των Ήχων, την κυρία Νίκη Ζώγα στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Μαζί μας η Ελλάς Online με το Hold Double Play. Αφού τώρα με το Hold Double Play μπορείς να έχεις απεριόριστα αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά, ADSL Internet έως 24 Mbps μόνο με 23 ευρώ το μήνα και αν είσαι συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Επικοινωνούμε μέσω γραπτών μηνυμάτων μέχρι και την ώρα εκείνη όπου θα ανοίξουμε γραμμές. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνει στο 54.340. Για τους φίλους οι οποίοι ακούνε από το εξωτερικό ή δεν έχουν μονάδες στο κινητό, γράφουν αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95.5 με λατινικούς και στέλνουν ό,τι μήνυμα θέλουν σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Η διεύθυνση αυτή από το Facebook για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Νομίζω ότι τα διάβασα καλά τα παιχνίδια χθες. Πολύ καλά τα διάβασες. Και εγώ τα διάβασα καλά, απλά έδωσα διπλό τη Real. Σου είπα ότι το φοβάται. Το φοβάται, το φοβάται, το φοβάται. Η Juventus, να πούμε αμαρτωλή Juventus. Εδώ έχω να τη σύρω πολλά και ξέρω ότι πολλοί θα θυμώσουν γιατί έχει πολλούς φίλους. Μεταξύ αυτών και ο φίλος μας, ο συνάδελφος, ο Κυριάκος, ο Κύρτσος, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Τι είναι ο Κύρτσος? Γιουβέντους. Χρόνια. Άρρωστο. Ο παδός είναι. Εντάξει, ωραίο παδάκι. Λοιπόν. Μ' αρέσει ο Κύρτσος. Όχι, είναι αντικειμενικότατος. Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν είναι με τη Γιουβέντους, δεν είναι αντικειμενικός. Όχι. Όχι, μα το λέει. Δεν είναι, να σου πω κάτι. Ναι, αλλά. Δεν είναι άνθρωπο. Ξέρεις τι μ' αρέσει τον Κύρτσο. Πολλά. Έχει ένα ύφος υποτιμητικό για τους οπαδούς των ομάδων της πόλης. Της Ελλάδος. Της Ελλάδος, ναι. Αλλά αυτό όταν παίζει ο Γιουβέντους, βεβαίως, ναι, βέβαια, ναι, τρελαίνεται. Ναι, κάτσε το λέω, ρε Κυριάκο. Και εσύ όταν παίζει η επανομή, δεν μπορεί να πει κουβέντα. Λογικό είναι. Χαίστηκα, ρε φίλε, για την επανομή τώρα. Ποια επανομή τώρα? Σκουπίσου, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα. Περίμενε. Καταρχήν έχω μηνύματα. Τη σφαγή. Ναι. Τη μεγάλη σφαγή. Ναι, ναι. Τη Μονακό, ναι. Του Ζαρντίν. Ναι. Καθώς μετά από 30 χρόνια. Ναι. Όπως τότε στο Χέιζολ το 85 δεν ήταν. Το Χέιζολ το 85 ήταν. Λοιπόν, με Λίβερπουλ. Σε εκείνο το τελικό που δυστυχώς είχαμε πολλά θύματα. Ούτε εκεί είχε πέναλτι, αλλά εκεί υπήρχε. Λοιπόν, εκεί υπήρχε το αίσθημα της
Τι αίσθημα, ρε παιδί. Όχι, υπήρχε η λογική του. Ποια να... λογική, ρε, το να το δώσουμε γιατί πήραν να το τόσα θύματα. Όχι, δεν έπρεπε να γίνει το παιχνίδι. Εγώ, σαν παίκτη, τι φταίω να το χάσω, ρε. Συμφωνώ. Δεν έπρεπε να γίνει το παιχνίδι. Δεν έπρεπε. Μπράβο, σωστό. Ναι, σωστός. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έπρεπε να γίνει, δεν το, έπρεπε παιχνίδι. Να γίνει το παιχνίδι. Από τη στιγμή που έγινε το παιχνίδι, μετά μπερδεύονται και συναισθήματα και τα πάντα. Όχι, αγόρι μου, δεν πρέπει να γίνει το παιχνίδι. Αυτό ήταν καταρχήν προσβολή απέναντι στου νεκρού και στι οικογένειέ του. Ποιο ήταν αυτό ο αλυταρά? Ο πρόεδρος της UEFA εκείνη τη στιγμή. Ο πρόεδρος της UEFA εκείνη τη στιγμή. Σταματάει, δεν γίνεται. Εδώ πεθαίνει ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, λέμε, ρε παιδί μου, και υπάρχει, ας πούμε, ένας σεβασμός, υπάρχει. Βέβαια. Χιόνιο κτλ. Κατάλαβες. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Κάποιος σε μελετάει. Εντάξει. Δεν με μελετάει κανένας. Να του καεί το βίντεο. Δεν. Βρε, να του καεί το βίντεο. Δεν με μελετάει κανένας. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που έγινε. Είναι σφαγή πέρα για πέρα. Εντάξει, δεν θα το κάνουμε τώρα θέμα. Το κάνουμε σφαγή. Θέμα για ένα λόγο. Λέμε για τους δικούς μας διαιτητές. Όχι, οι δικοί μας διαιτητές είναι έτσι, είναι αλλιώτικοι, είναι ανάποδοι, είναι κακοί. Οι διαιτητές είναι γουρούνια, ρε, την ίδια μούρη έχουν. Καλά. Πάνε με το δυνατό, ρε, κορόιδο. Οι δημοσιογράφοι και οι διαιτητές είναι γουρούνια, ρε, πάνε με τους δυνατούς. Ποτέ δεν πάνε με τον αδύνατο. Το κατάλαβες. Πώς το έβγαλες αυτό το συμπέρασμα? Είμαι γουρούνι. Όχι, δεν είσαι δημοσιογράφος. Νομίζω ότι είσαι. Νομίζω ότι είσαι. Έβγαλες καινούργιο πόρισμα. Πώς? Και εσύ δημοσιογράφος είσαι περασμένος στην επιχείρηση. Ποιος το είπε? Να ξέρεις. Ναι, αλλά εγώ όταν αρρωσταίνω πληρώνω από την τσέπη μου. Δεν πήγε καμιά εταιρεία. Και από την τσέπη μου. Άρα τους έχω γραμμένους τους δημοσιογράφους και την. Άλλο, και, άλλο την έννοια. Και το συνδικαλιστικό του και όλα του. Μην μπερδεύεις. Εντάξει. Γιατί μπερδεύεις τον συνδικαλισμό με την ιδιότητα? Άσε, δεν τους γουστάρω. Συνδικαλιστικά δεν τους γουστάρω τους δημοσιογράφους. Γιατί βάζουν κάτι κομμενάκια, κάτι αυτά στην ΕΣΥΕΜΘ και τα λοιπά. Και κάτι άλλο, ας πούμε, σαν και εσένα για παράδειγμα, που έχεις κάνει μάχες και τα λοιπά πάνω στη δημοσιογραφία και στο ρεπορτάζ, όσο έχεις κάνει και τα λοιπά, δεν σε βάλανε. Και τα κομμενάκια που γράφουν τη στήλη, ξέρω εγώ, το Κοσμοπόλιταν, τα νέα της πολυκατοικίας. Άστα τώρα, θα τα πω όλα τώρα, μην με κάνεις. Δεν σου λέω τίποτα. Κρίνονται. Λοιπόν, για τον. Για το χρόνο εξαρχάκο τον, πώς το λένε, τον Πλατινί. Τον Μισελ. Ναι, φυσιογνωμικά είναι ίδιος ο χρόνος εξαρχάκος. Καταρχήν. Ο οποίος και ο χρόνος εξαρχάκος δεν ήταν καλό παιδί. Καταρχήν θα μου λύσεις μια απορία. Κάτσε να τα πω ένα. Γιατί με τον Μισελ έχεις τέτοιο κόλλημα? Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Σαν παίχτη τον πήγαινα. Δεν ήταν ο τεράστιος. Δεν ήταν ο σούπερ το παιχταράς. Πελέ, Μαραντόνα. Και δεν το έπαιζε. Ναι. Εγώ μου την έσπασε τότε που του απάφτωσε τη γυναίκα ο Ρολαριός. Και δεν είπε τίποτα. Και αντί να πει τη γυναίκα του τι κάνεις μόλις και να τα σπάσει και να κάνει. Λέει, πήγε, έφαγε το Λαριός. Όχι, έφαγε το Λαριός. Έφαγε το Λαριός. Το ξέρω. Να το ξέρεις. Πρώτον αυτόν, δεύτερον. Δεν μ' αρέσει που έρχεται. Κάτι έπρεπε να κάνει. Θα στα πω εξαρτά. Δεν μ' αρέσει που έρχεται εδώ στην Ελλάδα και πάει στη Μύκονο και τρώει να πούμε με το Μαρινάκι. Και τα πληρώνει ο Μαρινάκης. Και πληρώνει τα κότερα ο Μαρινάκης και τα εξοχικά ο Μαρινάκης. Όπως δεν μ' άρεσε όταν ερχόταν ο άλλος ο Γουρλωμάτης, ο Φαλακρός, ο διαιτητής, ο Κολίνα και έτρωγε τον Τάιζο, ο Γκαγκάτσης, ψάρια και τέτοια. Καλά, γιατί την Ελλάδα το έκανε βέβαια. Αλλά. Δεν σ' άρεσε αυτή η δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα. Προτιμάς να λειτουργούν. Να πάω κι εγώ στο Μαρινάκι να τρώω και να παίζω Ολυμπιακό εδώ πέρα. Ή να πάω στο Σαββίδι και να μεταΐζω Σαββίδι και να παίζω Πάκο εδώ πέρα. Το κατάλαβες. Σωστό. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε κι εμείς. Δεν μ' αρέσει. Όταν έχεις δίκιο, σου λέω σωστό. Δεν το γουστάρω τον Πλατινί. Να σου πω και κάτι όλο και ποδοσφαιρικά. Εγώ έχω τα βράδια σε αϊπνίες επάνω, φτιάξει θέματα για το ποδόσφαιρο. Και χθες που είδα το μάτς Ατλέτικο Ρεάλ, προβληματίστηκα πολύ. Γιατί για το ποδόσφαιρο? Πάρα πολύ. Όχι. Μήνυμα είναι αυτό. Συγγνώμη, ερώτηση. Αλλαγές θέλουμε στη δομή του ποδοσφαίρου. Περίμενε. 6 με 8 παίκτες στο κέντρο, ξαροκτάρια. Με πρόλαβε. Πολιάζουν το κέντρο, καταργήσαμε τα εξτρέμ. Καταργήσαμε τα εξτρέμ στο ποδόσφαιρο. Θα νομίζω ο κόσμος ότι είμαστε συνεννοημένοι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εσύ. Περίμενε. Που με τρομάζει. Με τρομάζουν πράγματα. Η επόμενη γενιά των ποδοσφαιριστών μας, παγκοσμίως, θα είναι ψηλή, δυνατή. Σαν το Φούντα ένα πράγμα τον Γιώργο. Στάσου, μη φεύγεις, φώναζε τον Καλογύρου. Μη με ζυγώνεις. Λοιπόν, τέτοιο στυλ ποδοσφαιριστές. Τρομερές φυσικές δυνάμεις, δυνατά παιδιά, ψηλή, άκαμπτη, εκρηκτική. Καταργούμε τα εξτρέμ. Δηλαδή. Τεχνική μηδέν. Στις πλάγιες γραμμές 1,85 και πάνω. Ο Μουρίνιο τα έχει κάνει αυτά. Καλά τα έκανε για να παίρνει τα μάτς. Εγώ δεν το κατηγορώ. Εκμεταλλεύεται το σύστημα. Και ο Σιμεώνα προπονητάρας εκμεταλλεύεται το σύστημα. Και όλοι αυτοί οι φουρνιά. Αλλά όμως εμείς μπορεί εν ζωή να μην τα προλάβουμε. Οι επόμενες γενιές αυτοί πρέπει 15 κάτι να αλλάξει για το καλό του ποδοσφαίρου. Για το καλό του ποδοσφαίρου. Ένσταση. Ναι, λέγε. Σ' ακούω. Αυτό που λες είναι μια πλειάδα πραγματών που πρέπει να συμβούνε.
Πολύ σωστά μιλάς. Εκεί ήθελα να την πάω την κουβέντα. Και, σ ακούω, σ και θα νομίζω ότι έχουμε συνοηθεί. Και να συνονόμαστε τι, άμα συμφωνούμε γιατί. Όχι. Μέσα σε όλες τις δομές που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί το ποδόσφαιρο, για να έχει μεγαλύτερο θέαμα, βαθμό δυσκολίας και γκολ που είναι το ζητούμενο. Έτσι. Θα πρέπει η χρήση της τεχνολογίας να γίνει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, δεν νοείται με ένα τέτοιο σφύριγμα να αλλοιώνεται ένα αποτέλεσμα. Α, αυτό δεν με πειράζει. Το οποίο παρένθεση. Δεν με πειράζει εμένα. Το οποίο παρένθεση. Για αυτούς οι οποίοι σκέφτονται μόνο πονηρά, για τον μπέκ του στοιχήματος ήταν καλό. Το 1-0. Ναι, γιατί, ναι. Γιατί το 1-40 το παίξανε. Goal, 1-40, το ναι. Παίξανε. Ναι, άλλο αυτό όμως. Λοιπόν, αλλά εμείς, εδώ δεν είμαστε για να λέμε τι ήταν καλό για την τσέπη του κόσμου. Τι είναι σωστό. Αν υπήρχε η δυνατότητα του instant replay να πατήσει το κουμπί σε ένα δευτερόλεπτο, θα έδινε φάουλ και τελείωνε η μπουγάδα. Θα έδινε φάουλ και τελείωνε η μπουγάδα. Ναι. Δεν αμαρτία να τρώει το μεροκάμα των υπόλοιπων παικτών με ένα λάθος φύριγμα. Εντάξει. Είπαμε ναι. Η κρίση του διαιτή, αλλά αυτή η ρημάδα η κρίση, δηλαδή κάποια στιγμή σε βγάζει έξω από τα νερά σου, έξω από τα ρούχα σου, πέρα από κάθε όριο. Λες ρε φίλε, πλάκα μας κάνετε τώρα. Αλλοιώνεται το αποτέλεσμα. Δεν μ' αρέσει η Γιουβέντους, μ' αρέσει σαν ομάδα. Δεν μ' αρέσει ο προπονητής της. Η Μονακό δεν την περίμενα τόσο δυνατή. Με έχει κάνει ρόμπα ξεκούμποτη με την πορεία που έχει κάνει μέχρι τώρα και μπράβο της. Μαγκιά της ο Αρτίμι κάνει δουλειά. Αλλά όπως εδώ φωνάζουν κάποιοι παίκτες διαιτητές, δεν μπορεί να μου κλέβεις το ψωμί και εκεί δεν μπορεί να σου κλέβουν το ψωμί. Μάλιστα. Δεν θα τα διαβάσεις αυτά γιατί έχω μια ένσταση. Όχι, διαβάζω οι 93 που παραπέμπτονται σε δίκη. Ναι. Δεν ξέρεις τι είναι ο καθένας. Ναι, λέει. Τα έχω εδώ. Με την ιδιότητα του καθενός. Βεβαίως, τα έχω εδώ. Γιατί, πρόσεχε, άκουσα πριν ονόματα. Αυτός ο Νίκος ο Παπαδόπουλος που παραπέμπεται σε δίκη, ποιος είναι? Είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Αστέρα. Ο Παπαδόπουλος, δύο αδέλφια που ήταν αυτοί. Ακριβώς. Ναι, ο μεγαλομέτρος. Ο δικός μας ο Νίκος. Ακριβώς. Μην υπάρχουν παρερμηνίες, γι' αυτό τα λέω. Πώς εύκολα τώρα. Ναι. Παρερμηνεύονται πράγματα και ακούγονται πράγματα για ανθρώπους που. Πάντως, ο Μαρινάκης είναι από τους 59 που προτείνει την απαλλαγή της από κάθε κατηγορία. Και πριν πείτε γιατί τον απαλλάσσει, απαλλάχισε και το γουγού εδώ πέρα. Εντάξει, απαλλάσσει και άλλους. Τι σχέση έχει ο Γουγού με το Μαρινάκη τώρα? Στους απαλλαγνίντες είναι ο Γουγού. Άρα λοιπόν έχουμε εμείς και το Γουγού τον προπονητή μας και άλλοι έχουν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Άρα μην με πείτε για το Μαρινάκη, γιατί θα σας πω για το Γουγού. Να τα πάρουμε. Λοιπόν, τα πήραμε ένα-ένα. Λοιπόν. Κατά εκεί να πούμε ότι ο Γιάννης από τις Σέρες και η εταιρεία Εβίλ προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα Optimus All. Εβίλ είναι η εταιρεία μας. Έτσι, βεβαίως. Γεωργιάδης και η εταιρεία Εβίλ. Είναι του Γεωργιάδη αυτή. Συνεργάζεται με την Εβίλ. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Προσφέρουν ηλιακό θερμοσύμφωνα Optimus All 150 λίτρων με τελική τιμή 600 ευρώ. Τα λέμε τελική τιμή, μιλάμε τα πάντα. Και τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτηση σε πλάκα. Αυτό είναι σωστό, γιατί αυτό τα εργασιακά ακόμα παίρνουν. Δεν είναι 150 άρια εκεί. Μόνο. Εντάξει, τώρα που έχουν πέσει οι τιμές. 100-150. Οι εργάτες, μια εκατοστάρα, ναι, δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγο. Λοιπόν, για να τον κάνετε δικό, καλέστε τώρα 23-21-0-37-479. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Ένα-ένα. Είναι χρόνια μας στηρίζει ο Γεωργιάδης. Απίστευτο. Έχω μάθει και άλλα πράγματα γι' αυτόν. Απίστευτο. Είναι πολύ καλό, ερέο, βορειοελλαδίτη. Μάγκα, ρε φίλε. Ξεκίνησε από το πουθενά και έχει προχωρήσει. Έτσι, τίμιο, ωραίο και τα λοιπά. Λοιπόν, και όταν είναι απαντήσει, υπάρχουν και επιχειρηματίες που δίνουν και δουλειά. Εμείς στηρίζουμε τους επιχειρηματίες της Βόρειας, την τοπική κοινωνία. Όχι, στηρίζουμε όλους τους επιχειρηματίες που δίνουν δουλειά. Ναι, και ακόμα περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμα περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο. Εσύ ήθελες την ηλεκτρονική τα ηλεκτρονικά βοηθήματα. Ναι. Να απαλλαχθεί ο διαιτητής. Καταρχήν, ναι. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που έχουν εφαρμόσει και θα πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Να υπάρχει το ματάκι το οποίο βλέπει αν η μπάλα πέρασε όλη ή όχι. Ματάκι. Ναι. Ναι, να υπάρχει το ματάκι. Αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη. Τώρα, τριαδρία από μαλακοπή ματάκι δεν μπορεί να υπάρχει. Όχι, στη Super League λέμε. Στην Αλφα Εθνική να υπάρχει. Ναι, πρέπει να υπάρχει το ματάκι να το βλέπει. Ναι, και, ναι. Και δεν κοστίζουν αυτά πλέον. Ναι, ναι. Είναι τσίπ του. Θες ματάκι, ωραίος. Λοιπόν, ωραίο το ματάκι. Το μάτι ωραίο είναι. Φυσικά, σε ποιον δεν αρέσει. Άλλοι κρεμιόντουσαν από τα. Κάτι παλέμαχοι φίλοι. Κάτι μαχοί. Κάτι παλέμαχοι φίλοι. Σκάσε το. Τερματοφύλακε παλιοί. Σκάσε βρε και. Γιώργοι δεν του λένε. Σταμάτα. Στην Περέα μένουνε. Ναι. Άμα δεν κρυφάς δεν μπορεί. Άμα δεν κάνανε μάτι δεν γινόταν. Λοιπόν. Ναι, βέβαια. Δεν το ξέρεις αυτό. Σταμάτα. Κρεμιόντουσαν ανάσα. Σταμάτα σου λέω. Ναι, σταμάτα. Θα σου ρίξει καμία με καναφαγκρί στο κεφάλι, θα στρώσει χαρακτήρα. Σωστό. Άιντε. Άιντε που θες να κοίνε κουτσομπόλα να μιλήσει. Έτσι, δεν μπορεί. Έτσι. Η Γεωργία Βασιλιάδου του ραδιοφώνου. Έτσι. Φίλος σου. Δεν είπε τίποτα, τα είπε όλα. Είπε και ποιος είναι. Όχι, είπα Γιώργος. Παλέμαμε θεματοφύλακας και έκανε μάτι. Τώρα θα νομίζουμε ότι λέμε για άλλον. Αλλά, εμείς, αλλά λέω Περέα για να πάει υποψία αλλού. Ωραία πράγματα. Σαν τα ανοίξει. Ναι. Λοιπόν, συνέχισε. Ένα κομμάτι και ναι. Θέλω να το ακούσω είναι αυτό το οποίο λες.
Και ένα δεύτερο κομμάτι. Να ακούσω το δεύτερο είναι κομμάτι. Οι κανονισμοί, αυτό το οποίο λέγω, η τεχνική υποστήριξη ναι. των αγώνων. Μάλιστα. Η οποία, όσο ναι. υπάρχει. Δηλαδή, συγγνώμη, το τένις. Ναι. Που υπάρχουν τα πάντα ηλεκτρονικά. Μάλιστα, ναι. Έχασε κάτι. Εγώ βλέπω τα γήπεδα τένις είναι γεμάτα. Μάλιστα. Παγκοσμίως. Άλλος κόσμος. Ναι, άλλο. Άλλη κουλτούρα. Δεν έχει άδικο. Ναι. Αλλά έχασε κάτι το άθλημα. Μπορεί να παίξει. Όχι. Μπορεί να παίξει τένις, Άρης Πάω και να είναι ο κάφρος ο Πάοκ. Άλλο είναι το θέμα. Δεν γίνεται. Μιλάμε. Επειδή παρακολούθησα τένις. Δεν είμαι θείας του τένις. Έλατε. Απλά τον Μάκενο όλοι το ξέραμε. Τον Πόρν το ξέραμε. Μούτρα για τένις δεν έχει να δει. Ρεάσε την μούτρα. Δεν έχει καμιά χασαποταβέρνα είναι να πηγαίνει. Μούτρα για τένις ούτε εγώ έχω. Δεν έχουμε μούτρα για τένις. Κι όμως όταν βλέπεις ένα καλό αγώνα, ό,τι αθλήματος και να είναι, δεν γίνεται να μην το παρακολουθήσεις. Μάλιστα. Καταρχήν να πω ότι σήμερα έχουμε πένθος σαν Θεσσαλονίκη. Τι κάνε. Σφαγιάστηκε ο ΠΑΟΚ. Α, τα άκουσα, ναι. Σαν χλαμάρες. Και τώρα δεν έχουμε ομάδα η οποία θα διεκδικήσει. Αυτό σαν αντρέωαλο θα πω, είναι. Δεν διεκδικήσει πρωτάθλημα. Τι είπε πρωτάθλημα. Δεν έχουμε ομάδα να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Μα θέλει το ψωμάκι, ο Αλίτη, ο διαιτητή. Με τον ΠΑΟΚ θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Ποιο ΠΑΟΚ, ποιο διαιτητή. Θα έπαιρνε πρωτάθλημα στο βόλεϊ, ρε. Τι ψωμάκι θα ταΐσουμε τα παιδάκια μα. Τι ψωμάκι θα ταΐσουμε τα παιδιά μα τώρα. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντε. Μην το πα από τώρα, Στάλλο. Να πω δύο κουβέντε εγώ. Συμφωνεί ότι πρέπει να αλλάξουν κανόνε. Συμφωνώ, έχω 8 κομμάτια. Τα λέω γρήγορα. Ένα συμφωνούμε, μάλιστα. Η εστία πρέπει να μεγαλώσει. Πλατινή ξύπνα. Ένα μέτρο. Όχι. Εφτά, από εφτά... Ένα με, να πάει από 7-25. Δεν είναι 7-25. Όχι, συγγνώμη. Δεν ξέρει. Άστα, το 7-25 είναι το. Μη κοκκινά, θα τα πω εγώ. Δεν τα ξέρει. Το μπάσκετ. Την μπάλα μη. 7-32 πρέπει να πάει 7-40. 7-45. Ένα μέτρο πρέπει να μεγαλώσει. Όχι. Ένα μέτρο ρε κόκκινα μεγαλώσει. Ρε, μισό και μισό από τη μία και την άλλη. Το μπόι πρέπει από 2-44 να πάει στα 2-60. Δεύτερον. Συμφωνούμε σε αυτό. Κατάργηση του offside στι στιμένε φάσει. Δηλαδή. Από ό,τι corner, ισχύει για το πλάγιο και το corner. Δηλαδή foul, πλάγια γραμμή, δεν υπάρχει offside. Τρίτον, κατάργηση του offside στη μικρή περιοχή μέσα. Μέσα στη μικρή περιοχή δεν στη υπάρχει. Στη μεγάλη περιοχή, μην παίρνει τη άποψη. Δίγκολο στα 32 μέτρα. Ξέρεις το δίγκολο. Ναι. Στα 32 μέτρα. Όποιος έχει την ικανότητα να σουτάρει από μακριά. Να έχουμε σουτέρ. Δίγκολο. Να αναγκαστούν να σουτάρουν και από μακριά. Όλα τα χέρια να είναι foul. Και μπέναλτι, όλα τα χέρια. Δεν υπάρχει ακούσιο. Κολλημένα, ακόλυτα. Συμφωνώ. Για μην υπάρχει αυτό του διαιτητή ή στην κρίση του διαιτητή. Όταν υπάρχει κρίση του δικαστή και κρίση του διαιτητή, υπάρχει ιστορία μέσα. Έκτον. Κατάργηση να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα. Έβδομον. Αυστηρότερα σφυρίγματα στα φάουλ όσον αφορά τις κάρτες. Δηλαδή, φάουλ από πίσω ίσον κόκκινη κάρτα. Ο κίτρινη, κόκκινη. Από πίσω. Και ας γίνει και σε οργανωμένη άμυνα. Όγδον. Τέταρτη αλλαγή. Να έχει ο προπονητής το δικαίωμα να παίζει με το μυαλό του, να παίζει με την τακτική του περισσότερο. Τέσσερις αλλαγές. Από δύο πήγαμε τρεις, από τρεις πρέπει να πάμε τέσσερις. Να πέφτει και κάναμε ροκάματος και θα κάναν αναπληρωματικό ένατον. Αν γίνει το φάουλ έξω από τη γραμμή του δίγκολου, δηλαδή έξω από τα 30 μέτρα, 32 μέτρα, να μην υπάρχει τείχος. Αυτά είναι 9-10 κομμάτια προχειρογραμμένα από μένα, τα οποία τα επόμενα χρόνια αυτοί που είναι 20 χρονών και θα πάει 45 και εγώ θα είμαι στη Θέρμη εκεί με τον κόκκινο. Δίπλα-δίπλα στο οστιοφυλάκιο. Λες. Καλά. Σε 25 χρόνια. Αυτοί που είναι 20 τώρα 45. Άκουδο. Αυτοί οι βλαμμένοι ήταν μαζί. Άκουδο, ναι, ναι. Θα λένε τι είχαν δίκιο αυτοί που ζητούσαν από τον άλλον το πλάγιο. Να μην πω. Τον πλατινή. Τον ύποπτο. Τον λίγο. Τον ύπουλο. Τον τίποτα. Τον καθόλου. Τον πλατινή. Το φίλο του Μαρινάκη. Γιατί δεν πάει εδώ πέρα στην Καλκιδική να κάτσει με το Σαββίδι. Γιατί δεν πάει. Να δει και τον Παπαθανασάκη. Τι πάει στο Μαρινάκι, κατάλαβα. Τον κάλεσε ο Σαββίδης. Ρε τώρα, θα είμαι εγώ τώρα στην ΝΕ. Θα είμαι προσεκτικός ρε που πάω. Θα είμαι εγώ που είμαι σαν Ραπτόπουλος που έχω αυτή τις εκπομπές με τον κόκκινο. Μακεδονία Παλάς καφέ δεν πίνω. Δεν πάω. Μόνο στο μαμά θα πάμε στο Πόρτο Παλάς. Στο Πόρτο Παλάς. Που δεν είναι παράγοντα σου. Δεν είναι παράγοντα σου άνθρωπο. Χαζί είμαστε να πάμε να μα κατηγορούν ότι τα παίρνουμε και παράγοντα. Και καλή κουζίνα. Το πολύ πολύ μα κατηγορούν. Έχει την καλύτερη κουζίνα. Έχει την καλύτερη κουζίνα. Γεια σου Δημήτρη Μαμάδα. Θέλω να σου πω πρέπει να προσέχει που πα. Λοιπόν, αυτές είναι οι 9-10 διορθωτικές κινήσεις που θα αναγκαστούμε να δούμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για να μην βλέπουμε Αθλέτικο Ρεάλ και να στέλνουμε τον κόσμο στο βόλεϊ. Να βλέπεις τον Πετρωτό Σταυροπόδ με την κοιλιά έξω και τον Ζαΐρη τον Αταμπλάν με την Τάνια τη Δήμου εδώ χθες το βράδυ που ήρθα 10 η ώρα να χοροπηδάνε. Ναι, όχι, όχι, ναι, όχι ρε. Αλήθεια και ιστορίες και επεισόδια και τι θα γράψουμε και τι θα κάνουμε. Τους έστειλε λοιπόν το ποδόσφαιρο, όχι ο Σαββίδης. Σαββίδης δεν ξέρει μπάλα. Τους έστειλε το ποδόσφαιρο στο βόλεϊ. Και σηκώνει το παόξις από την κανέκαλα και κάνει αχ και κάνει ουχ, α, ου, α, μπράβο. Ενώ στον ποδόσφαιρο ποιος θα το σηκώσει, ο Σκόνδρας. Τι κάνει. Κάνω.
Στεραφωνικά. Ο. Και εμείς δεν έχουμε να μιλήσουμε σήμερα. Τι να, τι να πούμε για μανσέτες, για διπλό και τριπλό μπλοκ. Τι να πούμε. Καλύτερα να πούμε για παντσέτες. Πιο πολύ θα πουλήσουμε. Τι να κάνουμε, ας έδινε κανένα φράγκο ο υλικός χρυσός παραπάνω να παίρνουμε κανένα μπέχτη ακόμα καλό. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έτσι είναι, ρε κόκκινε. Σωστά μιλάς. Έτσι δεν είναι. Σωστά μιλάς. Άρρωστε το είπε και ο Κατσαρίς στον Αντρέα, του λέει κάτσε κάτω ρε. Κάτσε κάτω, του λέει ο σοφός ο Κατσαρίς, βρε. Κάτσε κάτω, βρε, χθες είναι. Βρε, κάτσε κάτω. Δεν είναι χορηγός. Σταμάτα ρε, δεν είναι χορηγός. Δεν... Αφού ο Κατσαρίς του είπε. Εμείς πήραμε πρωτάθλημα, κύπελο με το χρυσό. Μη μιλάς, του λέει, ρε Αντρέου. Λέω... Ρε, ο Κατσαρίς το είπε. Το πήραμε, λέει, με το χρυσό. Ρε, σταμάτα ρε, μη μιλάς. Μη χώνεσαι, ρε. Σε διοικητικά συμβούλια δεν, ναι, δεν κάνεις ρεπορτάζ. Ας εμένα που ξέρω. Τι γίνεται εκεί μέσα. Κάτσε κάτω, ρε, του λέει, ρε Αντρέου. Κάτσε κάτω, ρε Αντρέου. Και ρε, του λέει. Και Αντρέου. Άσε που δεν θες το χρυσό να πούμε. Άιντε. Και ρε και Αντρέου. Δεν θέλεις το χρυσό. Το χρυσό δεν το ήθελε ο λαός του Ηρακλή. Και πέρασε. Και πέρασε. Άμα του πει δηλαδή του Ηρακλή ο Ηρακλής, θα σας δώσω 250-300 χιλιάρικα να πούμε να πάρετε τρεις παιχταράδες και να ανεβείτε σίγουρα. Τι θα έλεγε ο Ηρακλής. Άλλο είναι το ηθικό δίδυμα. Άκουτε, για πες. Σε πληρώνουν τα χρέη. Ναι. Του Εραστέχνη Ηρακλή. Περνάει στο νομοσχέδιο. Ναι. Πώς είπανε μόνο το πρωτογενές κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ και λέει σε πληρώνουν τα χρέη για μίκρα και χορτατζίδες, αλλά θα έχεις ταμπέλες μια ζωή που θα λένε Ελλάς Gold. Σωστός. Τι κάνεις εκεί, την κότα, για πες μου. Την κότα κάνεις, τα παίρνεις και φεύγεις. Ρωτάω τώρα. Τα παίρνεις. Τι κάνεις εκεί. Τα παίρνεις, ρε Επαναστάτη. Όχι, περίμενε. Γιατί, Έλληνα Επαναστάτη. Γιατί, εκεί ναι. Τι κάνεις, γιατί παίρνεις... όλοι και αλλαγή είδαμε έξω από το χώρο, ναι. Πολύ εύκολα. Ρωτάω, έρχεται τώρα και κάτι που δεν γίνεται. Δεν πρόκειται κανένα να σου δώσει 15 εκατομμύρια ευρώ. Άλλο σου λέω, σου προκύπτει κάτι τέτοιο. Τι κάνεις. Τα παίρνεις. Ε? Χάνει το ποδόσφαιρο το θέαμα. Το NBA οι Αμερικάνοι όταν ασχοληθούν σοβαρά με το ποδόσφαιρο, τότε θα αλλάξει και το θέαμα. Δηλαδή, αυτά εδώ του Πλατινί του ανύπαρκτου που δεν βλέπει την μπάλα 20 χρόνια αργότερα, μόλις ασχοληθεί η ΗΠΑ σοβαρά με το ποδόσφαιρο, τότε θα αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί ο Αμερικανός. Ο Αμερικανός δεν είναι κορόιδο. Στέλνουμε την Coca-Cola εκεί και τα snaps και τα tasty foods και τα αυτά στα γήπεδα. Δεν είναι μπούφι. Και βλέπει να πούμε ο μέσος Αμερικανός αθλήματα. Δεν πάει το βόδιο οργανωμένος οπαδός που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα στην τακτική επάνω, όχι όλοι. Δεν πάει μόνο ο Κουμαρτζής, γιατί εχθές Ατλέτικο Ρεάλ, μετά στο δεύτερο ημίχρονο, μόνο ο Κουμαρτζής αν ήσουν θα κοθώσω να δεις το μάτς. Μόνο αν το παίζες. Εγώ που δεν το έπαιξα και το είδα. Εσύ αγαπάς το ποδόσφαιρο, ρε κόκκινε. Είπαμε, εσύ είσαι γαλαντόμος. Το προγνωστικό μου δεν είναι, δηλαδή, στοίχημα. Να το είδες για το προγνωστικό σου. Εγώ δεν μπόρεσα να το δω όλο το μάτς. Άσε που είχα τον Μπλιάκο δίπλα μου. Και άμα έβαζε έναν γκολ ο Κοντίν θα του στείναζε την μπάγκα. Πού ήταν ο Μπλιάκος. Εκεί το βλέπω μαζί. Πού, σε ποιο μάτς. Ένα καφέ. Πού κοντά. Έχει ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι, που πάει ο Μπλιάκος. Είμαστε. Γιατί είναι φίρμα Μπλιάκος. Απαντάει αυτά και τα λοιπά. Φίλος του Κόντι, παλιός. Αριανός. Όλα. Πώς τον είπες. Νανά Μούσκου. Ναι. Ζάχος Κατσιφωτίου νέος. Βέβαια, σωστός. Η Σοφία Κουκουβάγια λοιπόν μαζί με τον Κουβανό, με τον Κουλιανό, συγγνώμη, παίζανε Βιντάλ πρωτοσκόρερ και Κοντί. Αυτά είναι. Και Κοντί. Αυτά είναι. Το ποδόσφαιρο λοιπόν καταντήσαμε. Από εκεί που το 78-82 βλέπαμε Αργεντινή, Βραζιλίες, ιστορίες για το θέαμα, καταντήσαμε να το βλέπουμε για το κουμάρι. Έχει όσοι... μια λογική. Βεβαίως. Και όσοι είμαστε οπαδοί. Και το χαλάσαμε το θέαμα. Άρα λοιπόν, οφείλουν αυτοί εδώ οι μπαγλαμάδες τύπου Πλατινί να βελτιώσουν το άθλημα, να βελτιώσουν την ποιότητα, να βελτιώσουν την. Γιατί θα τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Γιατί σε 10 χρόνια θα βγουν αθλητές. Δεν θα ξαναβγεί Μέση, το λέω εγώ. Δεν θα ξαναβγεί Μαραντόνα. Δεν θα ξαναβγεί Πελέ. Χατζιπαναγής δεν θα βγει. Θα βγαίνουν κάτι σαν το Φούντα. Θα σας λείψει αυτό το πράγμα. Ναι, μονοκόμματι ψηλή. Και επειδή το ποδόσφαιρο έχει κλέψει πολλά πράγματα από το μπάσκετ και προόδευσε. Έτσι. Ας πάρει και κάποια πράγματα τα οποία είναι απλά. Πώς κάνανε τη γραμμή του τριπώντου, την πήγανε πιο μακριά, ψηλώσαν την μπασκέτα, μειώσαν τα δευτερόλεπτα. Δεν είναι χαζί, βάλαν το ίδιο. Δεν μπορεί ο Κελεσίδης με ένα 81, ο Χριστίδης με ένα 76, δεν μπορεί ο Αρβανίτης με ένα 77, δεν μπορεί ο Δοξάκης με ένα 76, δεν μπορεί ξέρω εγώ ο Σαργκάνης με ένα 84-85, δεν μπορεί ο Ματζίδης με ένα 83 να έχουν 7-32-2-44 ή τερματοφυλακάρες. Ο Καραπατής με ένα 75, ο Ταοκτσής με ένα 75, οι τερματοφύλακες, μεγάλη πλήτη του Οικονομόπουλου που ήταν ψηλός, και σήμερα, ξέρω εγώ, να υπάρχει ας πούμε δίμετρος τερματοφύλακας, γιατί οι ψηλώνουν οι λαοί. Να, στο 2.44, αυτά 30, δεν το βλέπει αυτό Πλατινί.
Το λαριό ήθελε να βγάλει επειδή του πήδηξε τη γυναίκα. Άιντε, πάμε. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η Χάνκουκ, μία από τις κορυφαίες τέλες ελαστικών παγκοσμίως. Μη φεύγεις. Προσφέρουμε μοναδικές και εντυπωσιακές επιδόσεις καλύπτοντας ανάγκες κάθε οδηγού, ασφάλεια, επιδόσεις, κράτημα, άνεση και οικονομία. Με αντιπρόσωπο για τη Βόρεια Ελλάδα, την ελαστικοεμπορική ΑΕ. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε και πάλι. Αν θέλετε να ξεχωρίζετε, τότε σας έχω το ιδανικό κινητό LG Leon 4G. Το πιο οικονομικό LG 4G smartphone με μοναδικό κινητό σχεδιασμό για γρήγορη πρόσβαση σε εφαρμογές και με ανίχνευση παλάμης για να βγάζετε τις καλύτερες selfies. Αποκλειστικά από τη Vodafone με 159,90 ευρώ ή δωρεάν με σύνδεση στο Vodafone Red One και το εντυπωσιακό LG G Flex 2 μόνο με 599 ευρώ. Γιατί όταν θες 4G smartphone, αποκλειστικότητες πας Vodafone. 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340. Αυτό του Lightman να του καεί το βίντεο λόγω που δεν έδωσε το ένα corner εκεί σε μια φάση να πληρωνόμαστε τα 13-14 corner ή τα 15 συν που τα είχαμε σε σύστημα, λέει ο Φιλανδός. Αλλά αυτό με, το, με, τους, με τα λαθασμένα σφυρίγματα δεν το συζητάμε. Σπάθας. Άμα μπει το δίγκολο, λέει, έχουν να γίνουν κάτι στιγματικές μετατροπές, λέει, μούρια. Λέει ο Γιώργος από τη Μαρτίνα. Ασχηματάνε. Εντάξει. Και κουμάρι να παίζουν και στημένα να είναι. Το θέαμα θα θέλει θα κόσμο. Θέαμα, ακριβώς. Θα έρθει η γυναίκα, θα έρθει το παιδί, θα έρθει ένας ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, δεν βλέπει μπάλα, είναι χειρουργός. Έτσι. Λέει, πού να πάω, να περάσω δύο ώρες να δω θέαμα να. Και κυρίως. Άμα πάει να δει τώρα 70 φάουλ, 80 λάθη και 48 συστημένα χτυπήματα, τι να πάει να δει. Πάει κάνει εκείνη την άλλη μέρα. Σκοπός να θα αφαιρέσει... του βγάλει τα ύτερα από τα αυτιά του, άλλου να βγει η σκοπιμότητα από το ποδόσφαιρο με ωραίους κανονισμούς. Διαλέξα έναν αντίπαλο, το βάζω στα play-off στο βόλι. Φάτε την τώρα, λέει, με το ένα πόδι εκτός τελικού είμαστε. Το χάτμπολ έμεινε τώρα για πρωτάθλημα. Λέει 802. Μάλιστα. Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Καλόπουλος απαλλάχνεται. Σπάθος απαλλάχνεται. Ο Πιλάβιος ήταν στην Ξάνθη της προάλλες. Μαρινάκης απαλλάχνεται. Και μας είπε ότι κανονίζει. Λοιπόν, Καλογιάννης απαλλάχνεται. Γιάχος απαλλάχνεται. Ο Σάκης λέει. Κάτσε ναι. Γιατί αυτός είναι τρομερός. Μόνο ένας ραμπ μπορεί να τη φρενάρει την Παντελίδου. Σουμάκερ. Ποια είναι η Παντελίδου. Δεν ξέρω τι Παντελίδου σου μάχει. Θα το ψάξω να δω ποια είναι η Παντελίδου. Λοιπόν, τελειώσαμε το θέμα των κανονισμών, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μπορεί να γελάμε. Τώρα αυτό δεν πουλάει γιατί μετά από 10 χρόνια θα το δεις. 20. Ναι, όχι, το δεις. Κάποιοι λένε τι συζητάνε αυτοί. Γεράσανε και χάσανε το μυαλό τους. Έχουν λαλήσει. Μιλάνε για το ποδόσφαιρο, τι πρέπει να γίνει. Θέλουν να φάνε τον Πλατινί τώρα και δεν θέλουν να φάμε κανένα Πλατινί. Και δείτε τώρα, έχουμε καταλήξει την ίδια κουβέντα και μιλάω με πάσα ειλικρίνεια. Και ο ένας και ο άλλος με δύο διαφορετικά παιχνίδια. Ο ένας με το παιχνίδι της Juventus με τη Μονακό και ο άλλος με τη Real με την Ατλέτικο. Ατλέτικο Real, πείτε το όπως θέλετε. Ναι, και τα δύο. Και τα δύο. Άσχετα, η προσέγγιση ήταν συγκεκριμένη. Εδώ δεν μιλάμε για στοίχημα. Καλά είναι να μιλάμε για στοίχημα. Έχει και αυτό τη γοητεία του ενδιαφέρον του. Μιλάμε ότι δύο διαφορετικά ερεθίσματα μας οδήγησαν στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι τέλος τα ψέματα, ήρθε η ώρα για αλλαγές. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Για να στο τέλος θα βλέπουν οι οπαδοί που είναι το ποδόσφαιρο και μόνο αυτοί που είναι book και παίζουν στοιχήματα και τέτοια. Μόνο αυτοί θα το βλέπουν. Στο τέλος. Λοιπόν. Η πλατιά μάζα, ο μέσος φίλαθλος, ο μέσος οικογενειάρχης και τα λοιπά δεν θα το βλέπει. Γιατί εγώ ας πούμε που δεν ξέρω να οδηγάω ράλι, αλλά μ' αρέσει να βλέπω τη φόρμουλα γιατί είναι θέαμα. Είναι. Το μπάσκετ δεν μ' αρέσει. Αλλά NBA αν κάτσω θα μείνω 5 λεπτά να το έχει δω. Έχει κάτι μας, δεν γίνεται μετά. Θα κάτσω να το δω. Box. Θα κάτσω να το δω. Τώρα άμα έχει box και περιμένουν δύο ώρες ο ένας, άμυνα. Τένις, άμα δεις το Federer με τον Αδάλ, δεν κάτσε το δεις. Άμα έχει θέαμα, δεν το δω. Βόλεϊ άλλοι... να δω. Και πινκ πόνγκ, άμα δεις δύο Κινέζους να παίζουν. Και το βόλεϊ που είδα Παναθηναϊκός Πάο που ήταν, είχε αγωνία, κάθεσε να το δεις. Το 2-0 έγινε 2-2, είχε σαπένς. Δηλαδή βλέπω τον Πετρωτό και τον Ραταπλάν να σηκώνονται από τη θέση τους, τον Ζαΐρη. Και να λένε. Ναι, και να πετάγονται. Πετάγονται ή πετάζονται. Πετάζονται απάνω. Πρόσεξε να δεις. Και να πηγαίνουν να κάνουν περιγραφή αγώνα και ο Κουλιανός, ξέρω εγώ, με τον άλλο, τον Τιμοθάνατο, τον Ξαγκεμένα. Φάει την γλώσσα, τον παππούλι. Τον παππούλι αυτό, Ξαγκεμένα. Γεια σου, Ρεμπάνου. Γέρι και οι δύο είμαστε, οι πιο μεγάλοι. Λοιπόν, όχι, ο Παπαζαφυρίου είναι ο πιο παππού. Δύο κρατάει γερά. Αυτό του λέει ότι το βρέχει.
Αυτός έπεσε μέσα όταν ήταν μικρός. Ναι. Το αθάνατο νερό. Σερβίας νερό έπινε μικρός. Λοιπόν. Δεν σε σηκώνει. Δηλαδή ο Σκόνδρας, τι να σε σηκώσει από το έδαφος. Ο Κλάους, τι να σε σηκώσει. Κάνει κανένα μαγικό. Ο άλλος, ο άμεσος, χωρίς μέσος, Αλμπιγκίδης που δεν στρίβει, τι να σε σηκώσει. Ο συνταξιούχος ποδοσφαιριστής. Ο Μαντούρο, ο Τζιόλης, να πούμε, που είναι για κανένα σερβίρισμα στο Λιτόχωρο, στο θαυμάσιο ξενοδοχείο που έχει. Αλλά για μπάλα δεν κάνεις. Δεν με σηκώνεις από το βλέπεις εκεί στο ξενοδοχείο και να λέει τι γυναίκες, τι ωραίος άντρας που είναι αυτός. Ποπ, ποπ, τι τζόβενος. Για μπάλα τι. Πάει να κάνει 10 μέτρα, παθαίνει προσαγωγή. Πού να σε σηκώσει. Και καταντά ο Πετρωτός με τον Ρανταπλάν. Να παθαίνουν κατάθλιψη. Βόλεϊ να βλέπουν. Και να βλέπουν, παθαίνουν κατάθλιψη. Να βλέπουν βόλεϊ. Τέλος. Λοιπόν, να πω ότι ο Γεωργιάδης από τις Σέρες και εταιρεία Εβίλ. Προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα Optimus All 150 λίτρων με 600 ευρώ. Στα 600 ευρώ συμπεριλαμβάνεται και εργασία τοποθέτησης περισσότερα τώρα με ένα τηλεφώνημα στο 2321-0-37479. Ρε εσύ. Λοιπόν, ακούστε ονόματα. Αυτές οι γυναίκες στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε, τι άσχημες που είναι, ρε, όλες. Και ποια λες. Όλες, ρε. Έβλεπα την Κωνσταντοπούλου χθες, ρε, εσύ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Σάλι με ενεργάτης, ρε, δεκαετία του 80 είναι. Φορτηγατής που οδηγάει Volvo δεκαετία του 60 είναι. Τα θυμάσαι τα Volvo. Επειδή το είδαμε προσοχή. Η Βερούλη στο ΆΚΑ το 82, τι ασχήμια είναι αυτή, ρε. Άλλο θα σου πω. Οι άλλοι με τους μετανάστες, πώς τη λένε, ρε, ξέρεις πώς τη λένε. Ρε εσύ. Πώς το λένε τον Λάζαρο. Χριστοδουλοπούλου, ρε. Τι ασχήμια είναι αυτή, ρε. Θες να ακούσεις κάτι. Συνδυασμός ασχήμιας, συνομπισμού και ανοργασμικότητας. Θες να ακούσεις να ξυπνάς, την έχεις αυτή η γυναίκα, να ξυπνάς το πρωί. Έτσι. Και να μετανιώσεις την ώρα που γεννήθηκες. Λες να πεθάνω. Ένα συνοπισμό. Ναι. Μια κούλαδο κουλτουρέ ιστορία. Μια ασχήμια. Λοιπόν. Άνω τελεία. Εγώ δεν είμαι ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε ΞΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτές οι αριστερές. Τι ασχήμια είναι αυτή. Εκεί τα δεξιά τότε. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε ΞΥΡΙΖΑ ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Απλά επειδή παρακολουθώ τα γεγονότα έχω να πω το εξής. Αφού τα πήγαν στο βενζινάδικο στην Εδιψό οι κυρίες οι άλλες νομίζαν ότι ο βενζινάς ήταν η Κωνσταντοπούλου. Συγγνώμη λίγο. Ασχολείστε όλοι με την Κωνσταντοπούλου, ρε παιδιά. Με το τι έτσι νομίζανε. Συγνώμη. Ότι ο βενζινάς ήταν αυτή. Με το τι και μετά λένε καλέ αυτή είναι υπουργός. Τι ωραίο διάλογο κάνει. Τι διάλογο να σε ασχολούνται όλοι με την Κωνσταντοπούλου. Ναι. Αυτό πουλάει το. Μισό λεπτό. Με το τι μπορεί να είπε. Ναι. Με κάτι το οποίο εγώ το διάβασα και σε άλλη ημερομηνία. Είναι να τρελαίνεσαι τώρα. Παιδιά, να σου πω λίγο κάτι. Οι προηγούμενοι μέχρι τώρα μας έχουν φτάσει εδώ που φτάσαμε. Κατακλέψαν τον τόπο, τον εξαθλιώσανε. Αυτοί ακόμα δεν κυβερνήσανε. Μπορεί να είναι οι χειρότεροι όλων. Αλλά ακόμη δεν έχουν κυβερνήσει. Φάγα τα λεφτά, ρε, ακόμη δεν έχουν κυβερνήσει. Και τη βρήκανε τώρα, ακούστε, αυτή την αντρογυναίκα την Κωνσταντοπούλου, τι να πούνε, πώς μίλησε το βενζινά. Ναι. Και αυτό τώρα είναι για να τη σταυρώσω. Σωστό, σωστό. Ρε πλάκα μου κάνετε τώρα. Μ' αρέσει. Έβγαλε το συνασπισμό, έβγαλε τον κομμουνιστή από μέσα του. Έγινε κομμουνιστή. Σωστό. Μια μεγάλη Πασοξή, μια Νέα Δημοκρατία. Με τιμά αυτό πράγμα. Αφού πήγε ο. Ότι με αυτή βαφτίζει. Ψήφος... Ναι. Εγώ ψήφισα Λεβέντη, ρε φίλε. Είμαι ξεκάθαρο. Τι ψήφισε? Λεβέντη. Τον έκλεισε από χθε όμω εδώ. Και λοιπόν. Ψήφισε Λεβέντη. Είμαι έντιμο, ρε. Άργησε 20 χρόνια. Άργησε. Αργή. Είπα και ότι επειδή άργησα, γι' αυτό και το λέω δημόσια ότι θα το ψηφίσω. Εδώ μιλούσα σήμερα με έναν φίλο μου. Να τελειώσω. Ο οποίος έχει να τελειώσω. Παιδικό σταθμό, λέει: μας φάγαν τα λεφτά οι προηγούμενοι. Να τελειώσω. Από πώς τα λένε, από αυτές τις επιχορηγήσεις. Φάγαν τα λεφτά. Επιδοτήσεις. Ποιες επιδοτήσεις. Από τα ΕΣΠΑ, ρε, φάγαν τα λεφτά από τα ΕΣΠΑ. Επιδοτήσεις είναι τα ΕΣΠΑ. Φάγαν τα λεφτά από τα ΕΣΠΑ. Μην τα ανοίξω τώρα. Και δίνανε σε κάτι παιδικού σταθμού δημοτικού κάτι ανύπαρκτο. Δεν υπήρχαν. Για να κλείσουμε. Άρτερε, λοποδίτες, ρε. Λοποδίτες. Συγγνώμη. Το πρόβλημα ήταν. Λοποδίτες. Το πρόβλημα που έχω δει από Λαγκάρτ, μέσα, τα οποία έχουν. Είναι εξαρτημένα με το ρουσφέτι από προηγούμενες κυβερνήσεις. Πασό και Νέα Δημοκρατία. Μπράβο. Πες το είναι... Πασό και δυνατά. Πασό και Νέα Δημοκρατία. Απεταξάμιν. Απεταξάμιν. Δεν αισθάνομαι. Όχι, δεν πε το εσύ. Δε, Γιασμίν, δε. Απεταξάμιν. Εσύ συνέχισε να κάνει το καλά. Έλα, βρετάξει, καλά. Δεν αισθάνομαι. Πες απεταξάμιν εκεί πέρα. Μα δεν το ψήφισα ποτέ. Δεν είπα εγώ. Κι όμως Νέα Δημοκρατία ψήφισα μια φορά, το έχω πει. Εσύ. Ναι. Ψήφισε. Αμαρτωλός. Πασόκ δεν έχω ψηφίσει. Και εδώ αμαρτωλός. Το 90 ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Μητσοτάκη ψήφισε. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς έκανα τη βλακία. Το 90 ψήφισε. 20 χρονών. Είναι βλάκα, δεν υπάρχει. Οδηγούσε και Βέσπα. Ήταν και με το Βενιζέλο γείτονε. Δεν το ξέρει. Βέβαια. Γεια σου, Βαγγέλη! Χαρά, ο Βαγγέλης! Το λέγει κόκκινο, γεια σου. Μπορώ να τελειώσω. Με τελειώσει. Είναι σοβαρό. Ναι. Λοιπόν, ασχολούνται τώρα ο Βαρουφάκης γιατί κυκλοφορεί με μηχανή, γιατί η γυναίκα του έχει. Η δεύτερη γυναίκα. Η τρίτη, η πέμπτη. Ναι. Απαγορεύεται να έχει δεύτερη όχι, γυναίκα. Η δεύτερη, θα το λες. Δεν έχει δύο γυναίκες παράλληλα. Η δεύτερη γυναίκα του. Ναι.
Λοιπόν, ακόμα και αυτό τώρα που λες, το παίρνουν γιατί είναι, έχει το ίδιο σακάκι, γιατί δεν πάει με γραβάτα. Βρήκαν τώρα την Κωνσταντοπούλα, αυτήν κακάσχημη. Α, πώς μίλησε στο Βενζινά. Καταρχήν πώς το μίλησε, δεν ξέρουμε. Δεύτερον, έκλεψε. Ξέρετε, αυτή που δεν την κουστάρω φυσιογνωμικό, σε μένα δεν μ' αρέσει. Αυτή είναι που έχει απαγορέψει στους βουλευτές. Απαγορέψει. Πρώτη να μην πάρει κανένα αυτοκίνητο, του έχει κόψει πόσες περικοπές. Να το τεράστιες. Να το αριστερό, τα βγάζει. Ρε φίλε. Να τα. Σκάσα τα πράσα. Έβγαλε το Βαδρέο και το Μητσοτάκι έξω από τα γραφεία του και καλά έκανε. Ναι. Εργολαβία, όποιο θέλει πήγαινε. Τις καθαρίστρες δεν μας είπε τι έγινε με τις καθαρίστρες. Να το πούνε και αυτό. Για το καθαρίστρες. Ρε φίλε, άκου να δεις. Να μας πείτε για τις καθαρίστρες. Και για αυτά θα τους χρεώσουν. Ναι. Πάντως δεν έχω να τους χρεώσω ότι κλέψαν. Για το έβια, όχι, για το έβια να μας πεις τι έγινε. Λοιπόν, αν εσύ έχεις το δεξιό μέσα σου, βγάλ το. Δεν έχω κανένα δεξιό μέσα μου εγώ. Εγώ άμα είχα το δεξιό μέσα μου θα ήμουν στην ετρία ή στο TV 100 θα τάξινα τώρα. Άμα είχα το δεξιό μέσα μου. Κατάλαβες, Μπούλη. Άντε μπράβο, τελείωσα, ναι. Είμαι σαφής. Σαφής, ωραίος είσαι. Λοιπόν. Λέω ότι ασχολούμαστε με βλακίες ενώ έχουν πιο σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, ακούστε με προσοχή. Ναι. Ποιοι είναι οι 93 που παραπέμπονται. Παραπέμπονται. Ναι. Αχιλλέας Μπέος, πρώην πρόεδρος και νυν δήμαρχος. Φίλος του Μαρινάκη. Και σου μου. Και σου. Και σου μου. Τι σου μου. Και μου σου. Ναι. Και δικός μας φίλος. Φίλος γιατί ρε κύριε, ποιες καλά μια ρετσίνα με τον Μπέο. Δύο. Με μια ρετσίνα στην κατοικία που είναι. Τότε που τον παρακαλούσατε στον Ηρακλή να πάρει τον Ηρακλή, ε. Όχι. Αμαρτωλό σωματείο. Μπέο είχε μέσα. Δεν και Μάκη Ψωμιάδη παρακαλούσε ο Μάκης ο Ιωαννίδης. Χαιρετίσματα τον είδα στην Αριδαία προχθές. Με τον Κούση. Κάνατε σπα. Ναι, κάναμε μαζί. Σπα. Ναι. Θυμάμαι το Μάκη τότε. Εξεγεί να κάνει σπα. Ναι, να εξαφανίσει ο Μάκης μια ολόκληρη πόλη, μια καβάλα ολόκληρη. Ρε, κάτσε καλά τον Μάκη. Ο Μάκης έχει την άποψή του, εγώ είχα τη δική μου. Διαφωνούσα. Ναι. Μάκη Ψωμιάδη θέλω. Γιώργος Τσακογιάννης, πρώην ιδιοκτήτης Ηλιούπολης. Εξαιρετικός κύριος. Αβραάμ Παπαδόπουλος, ποδοσφαιριστής, προτείνει την παραμπή του σε συμμετοχή για παράνομο στοίχημα κατά εξακολούθηση. Μάλιστα. Αυτό είναι συζήτηση που θα κάνουμε αύριο. Μάλιστα. Μιχάλης Νικολόπουλος, ποδοσφαιριστής. Παντελώς άγνωστος. Νίκος Παντέλης, προπονητής. Αυτός με την φυσιογνωμία του Μπουζουκοθαμώνα. Γιάννης Κομπότης, αν είναι δυνατόν. Τροπή. Ναι. Φίλος του. Πρόεδρος Λεβαδιακού. Ο άλλος τη γλίτωσε, αυτή πάνε μέσα. Είδες, Αντώνης Μανίκας, προπονητής και πρώην τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας, πανίων. Άγγελος Τραυλός, μάνατζερ. Εντάξει, μια χαρά. Γιώργος Πουλόπουλος, ποδοσφαιριστής. Παντελώς άγνωστος. Γιώργος Μποροβίλος, πρόεδρος Αστέρα Τρίπολης και Super League. Μάλιστα. Δημήτρης Μπάκος, ιδιοκτήτης Αστέρας Τρίπολης. Κύριος. Γιώργος Γρηγορόπουλος, πρώην πρόεδρος Καλαμάτας. Μάλιστα. Κωνσταντίνος Χρυσοχοΐδης, μεγαλομέτοχος Διαγόρα. Ναι. Σιδηρόπουλος Μάκης, ποδοσφαιριστής. Ποιος Μάκης είναι αυτός. Μάκης, ψάξε βρες. Κώστας Μεδρινός, ποδοσφαιριστής. Τον Άρη ήταν αυτός. Κουντούρης Μιχάλης, πρόεδρος Αριστέχνη Ολυμπιακού. Κύριος. Κανελάκης Χρήστος, πρόεδρος ΠΑΕ Ιωνικός. Καλά είμαστε. Γιώργος Σέγκος, πρώην διαιτητής. Νύκταρης Ηρακλής, αφανής παράγοντας όφη. Το αφανής μου αρέσει. Νίκος Παπαδόπουλος, όχι προπονητής του Ηρακλή. Πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του Εθνικού Αστέρα Αθηνών. Αλέκος Βοσνιάδης, προπονητής. Εκπλήσωμε. Θυμάμαι ένα 4-4 με Εθνικό Αστέρα. Εκπλήσωμε με τον Αλέκο. Ναι, εκπλήσεις. Που είναι μέσα. Ναι. Ναι. Νίκος Πυρούνιας, πρώην πρόεδρος Εθνικού. Θοδωρής Σαβάκης, ιδιοκτήτης Πανθρακικού. Δημήτρης Τζελέπης, πρόεδρος Πανθρακικού. Ωραία. Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, πρώην πρόεδρος Ιωνικού. Είναι και κάτι μάτς που τους κατηγορούσανε. Κάτι 3-0 με τον Ολυμπιακό, 5-1, κάτι τέτοια. Τους κατηγορούσανε. Σταύρος Δαϊλάκης, πρώην βουλευτής, πρόεδρος Δόξα Δράμας. Άσπρα καράβια. Θανάσης Σάμιος, πρώην πρόεδρος Δόξα Δράμας, ο εφοπλιστής. Κύριος. Βασίλης Καρακούλιας, δεν ξέρουμε τι είναι. Δράμες, την αγάπησε, λες. Δεν ξέρω. Α, ξέρω εγώ. Ανδρέας Δημόπουλος, δεν ξέρουμε τι είναι. Ναι. Δημήτρης Αβαντία, πρώην ποδοσφαιριστής. Αυτό να πάρουν τεχνικό διευθυντή στον ΠΑΟ, και αυτό το έλεγα. Παπαδόπουλος Ιωάννης, πρώην υπάλληλος ΕΠΟ. Ναι. Βασίλης Γιορτσιάκος, παίκτης στοιχήματος. Ωραίος. Αναστάσιος Ντότσης, μάνατζερ. Νικόλαος Χάλκος, πρώην πρόεδρος Ηλιούπολης. Ευστάθιος Προβατίδης, ποδοσφαιριστής. Πέτρος Λουζιέρης, προπονητής. Ιωάννης Ναυρανιάδης, πρόεδρος Αετού Σκίδρας. Θα μας κάνεις ολόκληρη αυτή, μας. Βασίλης Αδαμάκης, πρόεδρος του Εθνικού Αστέρα. Παύλος Δήμου, ποδοσφαιριστής. Απαρεσίδο Άλβες Λουίς Μιγγέλ, ποδοσφαιριστής. Ιωάννης Τσιγιάννης, Άκης Πάσαλης. Λουκάς Αποστολίδης, ποδοσφαιριστής. Γιώργος Πράτος, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου. Γιώργος Βαρουτσίκος, το ίδιο. Γιώργος Τόρης, αντιπρόεδρος Ολυμπιακού Βόλου. Γιωργόπουλος Καραμανίδης, Καραμάνης Χρήστος Σφίκας, πρώην διαιτητής. Θεοχαρίδης Νεοκλής, Θεοχαρίδης Κάπα, Βίλας, Μιχαήλ Τσιβεκέλης, Αυγίδου,
Διονύσης Κοτίνης, Μαρία Βυθοπούλου, Αναστάσιος Θάνος, Τσεκερίδης, Τάμπασης Θεόσογλου, Τυριακίδης, Ζώης, Κάσης, Λιόντος, Ρόδης, Βεργόνης, Λερογιάννης, Μπαλάφας, Νταΐς, Μαρτίνης, Ψέλας, Πιταράκης, Βασιλόπουλος, Ζέρβας, Μουδάτσος, Διγόνης, Γανάτος, Μπόης, Κουγιουμτζίδης, Μιμίδης, Καραμανίδης, Νεοχωρίτης, Μαυρόπουλος, Χίλης, Γούτας, Μανώλης, Νάκος, Γαλαίος, Ήμελος, Παπαγγέλης, Ηρακλής και Σούκας. Είναι οι 93 που παραπέμπονται. Τι ισχύει για αυτούς? Καταρχήν δεν παραπέμπονται για κακούργημα αυτοί. Πάνε στο, πάνε στο Συμβούλιο Εφετών. Ναι. Το Συμβούλιο των Εφετών θα αποφασίσει, ναι, αν θα δεχτεί την πρόταση του εισαγγελέα. Ναι. Ήθιστε, μου έλεγε έξω και δεν είναι δικά μου, ο Κυριάκος Θωμαίδης. Ήθιστε. Το 97% των προτάσεων του εισαγγελέα να γίνονται αποδεκτές. Μάλιστα. Άρα θα παραπευθούν. Μάλιστα. Και σε δίκη. Αλλά μπορεί να αθωωθούν κιόλας όμως. Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν. Και έχει και τους 59 που αθώνονται και απαλλάσσονται, ναι, με για... πρώτο και καλύτερο το Μαρινάκι. Καλά κάνει. Ρωτάω. Άμα τολμούσα να στον πηγαίνανε. Ρωτάω εγώ τώρα. Ρωτάω τώρα, ρε φίλε. Άμα τολμάς πάντονα μέσα, στον τάκο. Συγγνώμη. Τον κομπότη θα πάει. Ποιο θα πάει. Άμα τολμάς πάντονα το. Ρωτάω κάτι. Άντε, για. Ρωτάω τολμάς κάτι. Εσύ άμα ήταν να τον πήγαινε. Συγγνώμη. Διάβασε ένα σωρό συνομιλία που έβγαλε ο Κορέας. Ποιο Κορέα. Και ήταν μέσα ο Μαρινάκης. Ποιο Κορέα, ρε Κορέα. Συγγνώμη, έχω, μια, έχω μια απορία. Γεια σου, Κορέα, γίγαντα. Δεν είμαστε εδώ, ναι, για να αντικαταστήσουμε, ναι, ναι, τους δικαστές, τους εισαγγελείς και κάποιους άλλους. Έχω όμως μια απορία. Τι απορία είναι? Όταν διαβάζω τόσες συνομιλίες, ναι, όσες πρόλαβα να διαβάσω, ναι, από το πόρισμα που είδαμε, ναι, στο, ναι, ναι, τέτοιο, ναι, του Sky, στο site του Sky. Τι, Sky, τι. Και να μιλάει εδώ ο Μαρινάκης και εκεί ο Μαρινάκης και παντού ο Μαρινάκης. Πώς γίνεται ο Μαρινάκης να απαλλάσσεται? Ο Γουχού γιατί απαλλάχθηκε? Το σκεπτικό. Ο Γουχού γιατί απαλλάχθηκε? Τι έκανε ο Γουχού και ήταν μέσα? Ρωτάω κάτι. Ρε απάντα με, ο Γουχού απαλλάχθηκε. Γιατί λέει για το Μαρινάκη μόνο? Δεν ξέρω. Δεν έφτασε το Γιώργιάδη. Για το Όταν φτάσω στο Γεωργιάδη, γιατί? Θα μιλήσω. Τι δικό μας παιδί εδώ, Βορειοελλαδίτη τη Παοξή. Μαρινάκης απαλλάχθηκε. Άντε για Κορέα πάντονα. Πώς θα τον πάει? Αυτό είναι από το πόρισμα του Παναγιώτου Πούλιου. Ο Πούλιος είναι αυτός, ο Κορέας είναι άλλος. Mm-hmm. Μην ανακατεύεσαι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πάμε παρακάτω. Άλλαξε τη βιόλα τώρα. Να αλλάξει τη βιόλα. Αγίνει... Τίποτα δεν αγίνει. Ρε φίλε, όταν, δεν κατη... όταν κάποιος δεν καταδικάζεται, όχι κατηγορείται. Κόκκινε, τελείωνε, ρε. Μην όταν δεν καταδικάζεται, δεν μπορεί μην να πει κουβέντα. Μην ασχολείσαι, κόκκινε. Μην πα, τζι κάνει, άστο. Ρε παιδιά, λέει, τι σχέση είχε ο Κωνσταντοπούλου με την αριστερά ο μπαμπάς? Δεν ήταν μπάτλ του Παρτιδονιάννη και τον έκανε και πρόεδρο του Παναθηναϊκού? Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Αλλά συνήθως τα παιδιά δεν έχουν σχέση με τους γονείς. Όχι, ρε, δεν απαραίτητη προϋπόθεση. Καθόλου. Εσύ δεν έχεις καθόλου με τους γονείς. Εγώ δεν πήρα από τον πατέρα μου κουσούρια. Εσύ με την εκκλησία δεν πήγες επειδή ήταν η δική σου. Εγώ δεν άμεσα να βρίσκω από τον πατέρα μου να πλακώνω. 8-10, ναι, μάλλον, καθόλου. 8-10 εσύ μάλλον είσαι Σιριζέος. Καλά τα λέει. 8-10 επειδή είσαι Σιριζέος, γι' αυτό συμφωνείς μαζί μου. Εντάξει. Λέει μπράβο, ρε Κόκκινε, συμφωνώ απόλυτα για την Κωνσταντοπούλου. Σε αριστερό πόδαρο. Εγώ είμαι αριστερό πόδαρο. Κώστα, όσον αφορά το θέμα του ελληνικού χρυσού, δεν ξέρεις τι λες. Αν ήξερες καλά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, δεν θα τα έλεγες όλα αυτά. Γιατί, ξέρεις, αγόρι, τι λέει το ρεπορτάζ? Τι λέει το μήνυμα? Τι λέει το μήνυμα, να ακούσουμε. Ξέρεις πόσα χρήματα έβαλε ο Ανδρέος στο βόλεϊ? Τα λεφτά του χρυσού είναι μια κλανιά μπροστά στα λεφτά να που μην έβαλα... τα παίρνατε, ρε. Να ο μην τα παίρνατε. Τον οποίο ψήφισα κιόλα. Να μην τα παίρνατε. Γιατί κατάλαβα το να αποδέχομαι. Ναι. Το μόνο που κάνει από τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Μου κάνει εντύπωση που τόσα χρόνια δεν έφερε με τόσο ζήλο τον παράγοντα, θέλει να πει. 5,92 πήρε χρήματα. Τα πήρε. Και ένα ευρώ να πήρε. Τελείως. Από τη στιγμή που μπαίνει χορηγία, ο Ανδρέα δίνει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε να κάνει σχόλιο. Καλά έκανε και τα πήρε. Υπέρ είμαι εγώ αν τα πάρει. Επαναστάτες μου δεν μου το είπαμε πέρατε. Γιατί τα πήρε. Άκουνε, καλά έκανε και τα πήρε. Και εγώ τα μπορώ να τα πάρω. Διαφήμιση. Επαναστάτες δεν το παίζω. Εγώ κόκκινος τα παίζει. Εγώ επαναστάτες δεν το παίξα. Ξέρω με τις εταιρείες τι παίζει. Και η Ελλάδα μια εταιρεία είναι χρεοκοπημένη. Η σημαίες για τον κόκκινο, για τον λαό. Άστετα. Μην ασχολείστε. Δεν μπορεί να τον πιάσει. Τι να σε πιάσει, ρε κόκκινε. Δεν μπορεί να τον πιάσει. Τι να τον πιάσει, ρε κόκκινε. Δεν μπορεί να τον πιάσει. Τι να σε πιάσει, ρε κόκκινε. Το κόκκινο δεν Παναστάτης είσαι εσύ με το χρυσό, παίρνει διαφήμιση χρυσό, κότα. Τι μην κάνει τον ταΐ. Δεν είμαι ιδιοκτήτης. Μην κάνει τον ταΐ, αυτό σε λέω. Φίλε. Φίλε εγώ τα παιδιά τα οποία έκαναν τον αγώνα κατά του χρυσού. Ναι, τι ήταν. Τα είχα εδώ πέρα κάθε φορά σε ό,τι εκδήλωση κάνα. Υπέρ ήσουν ή κατά? Τι? Υπέρ ή κατά ήσουν? Τι υπέρ ή κατά? Υπέρ του χρυσού ή τι? Είπα, είμαι κατά τη εξόρυξη χρυσού με αυτόν τον τρόπο. Τότε να πει στον αντρό να παίρνει 200 ευρώ λιγότερα. Γιατί οι Τούρκες αουραμές και ο χρυσός δίνουν το 15% του μισθού. Είσαι βλαμμένος? Να πάω. Ναι, δεν είμαι καθόλου βλαμμένος. Θα πάω πισαδρώνει, ξέρεις κάτι. Ναι. Παίρνω για παράδειγμα 2.000 ευρώ. Θα προκαθορίσεις εσύ πόσα λεφτά παίρνω. Ναι, επειδή το παίρνει επαναστάτης, ναι. Εσύ θα λες. Ναι, γιατί κάτι τέτοιο επαναστάτησα και εσένα, εγώ τους ξέρω.
Του ξέρει. Χριστιανού, επαναστάτε, Έλληνε. Αν ενδιαφέρει. Άλλο τα πε το μαρούλι. Οπότε... Με άλλο η δουλειά. Οπότε ενδιαφέρει για τα οικονομικά. Με άλλο η δουλειά. Οπότε ενδιαφέρει για τα οικονομικά μου. Άλλο η ιδέα, ερώτηση. Άλλο η δουλειά. Ερώτηση. Άστε την παραμύθα. Οπότε ενδιαφέρει για τα οικονομικά μου. Δεν ενδιαφέρομαι για κανένα. Λέω. Και πόσα παραπάνω πρέπει να πει για άλλα πράγματα. Πόσα παίρνει, 1000 ευρώ, 2, 5. Μείον 20% πε. Δεν παίρνω από το χρυσό πεδρε. Από το καζίνο. Και από τις τουρκικές αερογραμμές, ρε Ανδρώνη. Ποιος είπε εγώ ότι εγώ πληρώνω από χορηγίες. Από τι πληρώνω, δεν πληρώνω από χορηγίες. Άμα δεν τα πληρώσουν στον Ανδρώνη, πώς θα σε πληρώσω, Ανδρώνη, επειδή είσαι ωραίος. Μην μπερδεύεσαι. Φύγε από ιδιωτικό μέσο και από διαφήμιση. Φύγε από εδώ πέρα από τη διαφήμιση. Άλλο καπέλο. Άντε μπράβο. Πράγματα που δεν τα γνωρίζει. Άντε μπερδεύεσαι. Δεν γνωρίζει, μου το πες εμένα επαναστάτης, κουραδομηχανή. Φήμες λένε ότι ο συγκεκριμένος βενζινάς δεν είχε τη νέα σειρά ελαστικών Σιριζέλη προέδρικο. Λογικός ο εκνευρισμός. Είναι κολόπτο. Αυτή πήγε στην Εδιψό. Εγώ στην Εδιψό πάω κάθε χρόνο. Ναι, με κάτι παππούδες και κάτι λουτρά. Όταν πάω με να βάλω... Με την κυρία Ελένη 97 όταν πάω να βάλω και τη λέει, Κωστάκι μου, το 1913. Όχι, εσύ που πας. Έχω μάθει. Εσύ που πας. Με ενδιαφέρει κανένα. Εγώ τουλάχιστον πληρώνω τα ξενοδοχεία. Και εγώ πληρώνω τα ξενοδοχεία. Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Πώς λες κάτι. Εγώ τουλάχιστον πάω και πληρώνω. Δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι το χρωστά. Ω, δεν χρωστά. Άλλο χρωστά, άλλο κούτρα. Ποιο είναι κούτρα, ρε φίλε. Εσύ πήγες για βόλτα στο Δημήτρη. Εγώ δεν πήγα. Ποιο Δημήτρη. Ξέρεις ποιο Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη. Μην μου λες εμένα για ξενοδοχεία. Ποιο Δημήτρη. Μην μου λες εμένα. Εμένα δεν μπορεί να πει. Πάντα απόδοση κάνω, κόκκινε. Ξεχνιάσαι. Γιατί εγώ τι είμαι, αχάριστο. Μπράβο, μην τα λες αυτά. Τότε πώς το λες, είμαι κούτρα. Μην μου το πες εμένα, πατριώτη. Μην μου το πες. Ποια είναι η κούτρα, ρε φίλε. Μην μου το πες Μακεδόνα. Ποια είναι η κούτρα. Μία κούτρα παίζουν. Ποιο. Δεν μπορεί να βρει μία κούτρα. Δεν λέω τίποτα. Δεν βρει. Τελείω. Οπότε μην μιλά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μα είναι η Χάνκουκ. Ποια είναι η Χάνκουκ, βεβαίω. Τρανή απόδειξη ποιότητας και αξιοπιστίας των ελαστικών της Hankook είναι ότι επιλέγουν κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως η Mercedes C-Class, S-Class, E-Class, η BMW σειρά 1, 2, 3, 4, 5, το X5, το X6, η Mini, η Audi, η Volkswagen, η Ford, η Opel και οι άλλες και πόσα ονόματα ακόμη να πούμε για να καταλάβετε ότι μιλάμε για μία εκ των μεγαλύτερων εταιριών τα οποία αξίζει να φορέστε στο αυτοκίνητό σας. Αντιπρόσωπος για τη Βόρεια Ελλάδα ή ελαστικό ΑΕ. Διαφημίσεις. Και σε λίγο επαναρχόμαστε με γραμμές Τσακίσου και Παλουκόσου. Έχουμε δουλειά. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM, το 2310. 90-90-90 είναι δικό σου, 9-55 κενό. Τα μηνύματά σου το 54-3-40. Μιλήσαμε για ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, για τα όσα είδαμε στο Champions League. Συμφωνούμε 100% με τον Κώστα, μετά από πάρα πολύ καιρό, και δεν το λέμε για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, ότι το ποδόσφαιρο πρέπει επειγόντως να έχει αλλαγές σε πολλά επίπεδα, κυρίως σε κανονισμούς, γιατί αλλιώς κινδυνεύει το προϊόν σου τίποτα. Μιλήσαμε. Σαν να είναι μια αρτηρία η οποία τη φορτώνει, τη φορτώνει, τη φορτώνει. Όχι, η οποία και μπουκάρει, έχει μπουκάρει για μια σειράλα τα είναι βουλωμένη 95% και σου λέει πρέπει να βάλει stent. Αλλιώς θα κάνει bypass. Χρειάζεται λοιπόν παγκοσμίως το ποδόσφαιρο stent για να συγγνώμη προωθήσουμε. Για το ποσοστό, δεν είμαστε γιατροί, λέμε τώρα. Για να προωθήσουμε το θέαμα χωρίς να βγάλουμε την τακτική και τη στρατηγική. Λοιπόν. Δηλαδή θα υπάρξουν και θέλουμε και προπονητές. Με περισσότερη να προσαρμοστούν για να δουν μπροστά. Ταχύτητα, περισσότερο coach. Γιατί πλέον ένας βλάκας προπονητής στο μπάσκετ δεν μπορεί να επιβιώσει. Πολλοί βλάκες προπονητές στο ποδόσφαιρο έχουν επιβιώσει και θα επιβιώσουν. Όσο δεν αλλάζουν τα πράγματα. Βεβαίως. Να πω ότι αν θέλετε να μιλάτε πολύ δίνοντας λίγα, υπάρχει απάντηση. Με το Hold Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις σταθερά. 300 λεπτά προς κινητά και 24 ίντερνετ μόνο με 23 ευρώ. Αν είσαι συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ και περισσότερα, μπορείτε να μάθετε στο 13844 στο hall.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Πάμε στον κόσμο να μην περιμένει. Καλησπέρα στον πρώτο κύριο για σήμερα. Καλημέρα, ναι. Πρώτο κύριε. Πρώτε κύριε, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Από Κιαρόλου, Κολυνδρό. Τι λέει, ρε, ο Κολυνδρός. Όλα καλά, εδώ. Τα τσακάλια, τι λένε για πάνω. Τα τσακάλια. Όλα καλά. Κόσμος γεμάτο τα καφενεία. Μια χαρά είμαστε. Ο Μαρσίλιπος απάνω ανοιχτός είναι. Παρσίλιπος ανοιχτός, ναι βεβαίως. Ουζάκια, ωραία, ωραία. Ωραία θέα έχει εκεί ναι, απάνω. Ναι. Βέβαια. Ναι. Κολυμβητήριο λοιπόν, άνοιξε, ρε. Όχι, ακόμα έχουμε ένα θέμα με την άδεια εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει ο Δήμος. Τι θα γίνει με αυτό το Δήμο, ρε. Ο Σολοποτιάς δεν είναι τώρα Δήμαρχος, ποιος είναι.
Όχι, έχει νοθεί ο Δήμος, έχει πει Δήμος. Εγώ είμαι υπέρ του Σολοποτιά, να έχεις υπόψη σου. Εντάξει, λοιπόν. Είμαι φουλ Σολοποτιάς, να έχεις υπόψη σου. Λοιπόν, όσο και να του καθυστερούν, όσες αναβολές και να πάρει, ό,τι και να γίνει, ερχόμαστε. Έλα. Λοιπόν. Κοίταξε όμως τώρα, σφίξανε τα πράγματα. Γιατί λέει ο Παπαθανασάκης είναι οργισμένος, θα οριστούν οι αγώνες, τι φοβάται. Λοιπόν, κύπελα δεν ήθελε. 30 του μηνός θα παίξει με την Ξάνθη. Θα παίξει πάνω, θα πέσει πάνω στα play-off. Και αν πρώτη αγωνιστική παίξει με την Άξη στην Αθήνα και τη δεύτερη εδώ με την Λάρισα ή με κανένα Απόλλωνα και σου δει κανένα χ, σφίξανε τα πράγματα. Η Ξάνθη ήταν μέσα στα play-off. Η Ξάνθη ήταν μέσα στα play-off, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, δεν φοβόμαστε κανέναν. Η ομάδα έκανε την κοιλιά της, πιστεύω τώρα θα συνέλθει. Να δούμε. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, τι έγινε ο αυτοκράτορας του ελληνικού βόλεϊ χθες, δεν κατάλαβα, τι έγινε. Επειδή ο αυτοκράτορας του ελληνικού βόλεϊ, γελάκι πέτρες, κόλκα, γελάκι πέτρες. Ο αυτοκράτορας του ελληνικού βόλεϊ με το ένα κυπελάκι, κατευθείαν έγινε αυτοκράτορας. Έτσι γράφουνε. Έλα. Θα μας τρελάω τελείως αυτήν την εποχή. Είσαι κακός, ρε. Είσαι προκατή. Δεν ντρέπεσαι λίγο. Είναι στεναχωρημένα τα παιδιά και εσύ τους τη λες, ρε. Δεν ντρέπεσαι. Εγώ αντραπώ για αυτοί που αυτό αποκαλούνται αυτοκράτορες του ελληνικού βόλεϊ. Θα μας τρελάνε τελείως. Στήθηκαν έβαλαν τον Παναθηναϊκό να παίξει τα πλέον. Εδώ ρε είπαν οι Αριανοί ότι είναι αυτοκράτορες του μπάσκετ, ρε. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι ο άρχοντας. Άντε γεια και εσένα. Γεια σου, γεια σου. Κόκκινε τα ονόματα ήθελα. Τα διάβασε με τις ομάδες με πλαστές ενημερώτες. Δεν τις διαβάζει. Γιατί άραγε. Επειδή είσαι πονηρός, στείλε μου τις πλατές ενημερώτες. Ωραίος. Να τις διαβάσω. Πλατές ενημερώτες. Τις πλαστές ενημερώτες. Στείλτε μου να τις διαβάσω. Επειδή είσαι πονηρός. Είναι. Ρε παιδιά, τι σχέση έχει η Κωνσταντίνα. Α, το διαβάσαμε. Το παρακάτω. Πάμε φίλε, καλημέρα. Μάλλον καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Γεια σου Νικόλα, μεγάλε. Ευχαριστώ πολύ για όταν έκανες για μένα το Πάσχα. Δημόσια το λέω, σαν να είσαι ο μικρός μου αδελφός, φοβερός, δεν το κάνει. Δεν έχω κάνει τίποτα, σταμάτα να με πρόσεξες, σαν να ήμουν ο μεγάλος ο αδελφός, φοβερός. Ευχαριστώ, Δημόσια. Λοιπόν, έχω αμφιβολίες και ενστάσεις σε αυτά που λέτε για την καλυτέρευση του ποδοσφαίρου. Γιατί το λες, Νίκη, σε ακούμε προσοχή. Και με πολλά πράγματα. Ναι. Καταρχήν το ποδόσφαιρο είναι το μόνο άθλημα στον κόσμο από τότε που γεννήθηκε που εξελίσσεται από μόνο του. Δεν χρειάζεται κανένας να βάλει το χέρι του για να μπορέσει αυτό το άθλημα να είναι εδώ και 100 χρόνια που δημιουργήθηκε πρώτο σε όλο τον κόσμο. Σε ακροαματικότητα, σε θέαμα, σε οτιδήποτε. Το να κάνουμε μεγαλύτερες εστίες και να κάνουμε δίγκολα και τρίγκολα και να γίνουμε μπασκετάκι δεν έχει τίποτα να προσφέρει ούτε στους αθλητές αλλά ούτε και στον κόσμο σαν θέαμα. Είχαμε κάποτε κάποιους αθλητές που τα 100 μέτρα τα κάναν σε 30 χρόνια. Τώρα τα κάνουν σε 5 δευτερόλεπτα. Ας ψάξουν οι προπονητές, ας ψάξουν οι αθλητές, ας ψάξει οι διοικήσεις πώς μπορούν να ξεκλειδώνουν άμυνες και πώς θα μπορούν να φτιάχνουν καλύτερες ομάδες. Νομίζω ότι η στρατηγική παίζει πλέον στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο είναι ένα σκάκι και θα πρέπει να έχεις Κωστή μου, αν θες να είσαι καλός προπονητής, μιλάμε Champions League και τέτοια και όχι γάμα αεράς τεχνικής, θα πρέπει να είσαι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Δεν μπορεί λοιπόν προπονητής σήμερα να μην είναι ολοκληρωμένος και να παίζει και να είναι στη Real Madrid ή στη Manchester United. Δεν μπορείς να είσαι αθλητής, δεκαθλητής και να παίζεις παραδείγματος χάρη στη Ρεάλ. Πρέπει να έχεις τα πάντα για να είσαι εκεί πέρα για να παίζεις. Άρα λοιπόν το ποδόσφαιρο εξελίσσεται από μόνο του. Φτιάχνεται από μόνο του και καλυτερεύει. Τώρα βλέπουμε παραδείγματος χάρη εχθές ένα παιχνίδι ανιαρό. Συμφωνώ γιατί η Ατλέτικο φοβήθηκε. Καμπανάκι είναι αυτό Νίκο. Νίκο καμπανάκι είναι αυτό. Ναι. Ωραία είναι ένα καμπανάκι. Ας ψάξει λοιπόν ο Ρονάλντο, ας ψάξει ο Μπενζεμά, ας ψάξουν οι Μπέιλ να μπορούν να ξεκλειδώσουν αυτές τις άμυνες για να γίνουν καλύτεροι. Δεν φταίει το ποδόσφαιρο, φταίει ο θεσμός που δίνει δικαίωμα στην Ατλέτικο να ταμπουριάζεται. Ας ψάξει λοιπόν ο θεσμός να βρει πώς θα γίνει το ποδόσφαιρο καλύτερο. Όχι αλλάζοντας τους κανόνες όμως του παιχνιδιού. Καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Είναι η γνώμη σου. Ναι, σεβαστή. Απόλυτο σεβαστή. Θα πρέπει να πάμε κάπου να φάμε κάνα πεντάωρο να το συζητήσουμε αυτό σε 5 λεπτά. Είναι μεγάλη κουβέντα δηλαδή. Ναι, είναι πάρα πολύ. Αλλά εάν θέλουμε το ποδόσφαιρο
να συνεχίζει να εξελίσσεται και να βλέπουμε βιονικούς προπονητές, βιονικούς ποδοσφαιριστές με την ευκολία του δίγκολου, του τρίγκολου ή της μεγαλύτερης εστίας, κάνουμε τεμπέληδες, τεμπέληκα μυαλά και όχι καλύτερα μυαλά. Εμείς θέλουμε να εξελίσσεται το άθλημα. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Γεια σας, φίλε. Ο Θόδωρος, έλα. Έλα, ρε Θόδωρε. Έλα. Ο μάγος είναι της χαλάτα. Τι καστάδερε, έλα ρε, γρήγορα και Κώστα τώρα. Τέτοιος μάγος πίστε δεν μπορεί να μεταμορφωθεί στο Θόδωρο. Τι μάγος είσαι. Περίμενε. Το μεγαλύτερο... Το μεγαλύτερο μάγο. Κώστα. Ναι. Τι είπες, τίποτα ηρωνικό, όχι. Όποτε. Κώστα, το μεγαλύτερο όπλο του κάθε ραδιοφωνικού παραγωγού που έχει χαμηλό επίπεδο είναι να κλείνει τη γραμμή στους ακροατές, δείχνοντας πόσο χαμηλό επίπεδο έχει ένας άνθρωπος. Δεν λέω για εσάς, γι' αυτό παίρνω και σε εσάς, γιατί σιγουριά έχω. Γιατί ο κόκκινος δεν κλείνει κανένας, σωστά. Ποιος ο κόκκινος, είναι ψυχή, ρε, ψυχάρα είναι, ρε, είναι και ερακλάρα. Λοιπόν, αυτοί που κλείνουν τη γραμμή στο μάγο της Χαλάστρας, να ξέρετε ότι ο μάγος... θα τους μεταμορφώσει σε βάτρα. Δίνει την ψυχή του για να περνάει καλά η παρέα του και αν θέλετε η αθλητική Θεσσαλονίκη. Μάγο, μάγο, σε βλέπω. Όλοι οι μάγοι είστε μια τρίχα από τα φρύδια του μάγου, ρε. Παρακαλώ, δεν καταλαβα. Όλοι οι μάγοι είναι μια τρίχα από τα φρύδια σου τώρα. Άσε το. Ρε, αυτή που κλείνει τη γραμμή τη δική μου είναι το κορίδι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα δεν ασβέζει φυλακή. Φυλάκια σα, παιδιά. Μη λε τέτοια, στείλτονα. Μη λε τέτοια για το κογκλήφου. Ναι. Μη λε για το κογκλήφου. Εσύ μπορεί να μεταμορφωθεί σε. Να του μεταμορφώσει σε βατράκι. Εμά πώ θα μεταμορφώσει μέσα, άμα πάμε. Να μα κάνει ωραίο. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε. Καλά, φίλε, εσύ. Λοιπόν, έχω μια στεναχώρια για εχθέ. Στεναχώρια έχει. Έχω παίξει ένα ωραίο στοιχηματάκι. Α, τέτοια στεναχώρια έχει. Έχω βάλει Βιδάλ πρώτο σκόρερ Γιουβέντους και το συμπληρώνω με ακριβές 1-0 την Ατλέτικο. Και αυτό λόγω, εντάξει, λόγω ότι δεν υπήρχαν πολλά χρήματα. Το λογικό, ναι. Ναι. Και με έχει πιάσει μια στεναχώρια, ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει, λέω... Για αυτό το πράγμα, κοίταξε, ξεκίνησε καλά. Μην με τρελαίνεις τώρα. Μην τρελαίνεις τώρα, δεν μιλάμε στεναχώρια τώρα, πάω χτύπη στο κεφάλι μου, μιλάμε για στεναχώρια, που χάσαμε... Χαλάστηκε, λες, τούρε γαμό, το θα παίρναμε φράγκα, ναι. Γιατί ρε κόκκινε τον κρίνεις, εσύ δεν λες εδώ, τι γλουφάλα, τι ρε, τι έκανε. Δεν φωνάζεις. Εντάξει, αυτό, λοιπόν, αυτό λέει, δεν το κρίνω. Το λέω μη τρελαίνεσαι, αυτό το λέω. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα για αυτά που λέτε για το ποδόσφαιρο είναι μεγάλη κουβέντα, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει σε μια... Μην το περνάς, επειδή σε ακούμε νέο παλικάρι, να ξέρεις ότι στο μέλλον, όταν θα εμφανιστούν θηλυκά μυαλά στο ποδόσφαιρο, θα τα δεις αυτά τα πράγματα. Θα πεις απλά... ότι αυτοί οι δύο ευλαμμένοι που κάνανε εκπομπή εκεί και τώρα είναι στη Θέρμη, κάτι λέγανε, κάτι λέγανε, δεν είναι ευλαγίες. Συμφωνώ 250% στο θέμα Πλατινί. Δηλαδή το θεωρώ ό,τι χειρότερο μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή. Μα σκύλα ο τάφος σου. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό. Συμφωνώ πάρα πολύ στο ότι πολλά πράγματα μένουν στάσιμα. Αλλά εξακολουθεί και έχει αυτή τη χάρη που είχε, άσχετα αν κάποιες φορές όλοι τους μας πάρουν νεύρα. Γιατί ας πούμε... Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω Ρεάλ Ατλέτικο 4-4 την επόμενη φορά. Κατάλαβες. Η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ. Είναι το πώς ανοίγει το μάτς, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να σου πω. Αν βάλει ένα γκολ γρήγορα Ατλέτικο, ας πούμε, στη Ρεάλ θα γίνει ένα μάτς ροντέο κατευθείαν. Εντάξει. Σχετικό. Κατάλαβες, λέω. Δεν έχεις άδικο. Να είσαι καλά. Ναι. Λοιπόν, να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο θέλω. Μου κάνει κακή εντύπωση, αν και τα παιδιά τα ακούω κάθε μέρα, σας ακούω κάθε μέρα. Μου κάνει κακή εντύπωση προχθές ο Μάνος και το άλλο του παλικάρι που είναι από τη Γερμανία. Παλικάρι είναι. Γιατί, ναι, εντάξει, αυτός ο τέλος πάντων. Κύριος, ναι. Γιατί ρε παιδιά, τουλάχιστον για προχθές, έπρεπε να μιλήσουν και για λίγο για την ομάδα τους. Δηλαδή δεν μπορεί προχθές να ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ, δεν γίνεται, δεν έχει λογική. Ασχολήσου λίγο για με την ομάδα, στο πώς έπαιξε. Να είσαι καλά. Αυτό ζητά μια καλοπροαίρετη κριτική στα παιδιά. Καλά έκανες. Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας εύκολα και γρήγορα και αν κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ, τηλεφωνείτε τώρα στο 18133. Η Αφή Κωνσταντινίδη θα φροντίσουν να τα πάρετε ζεστά και μετρητά και δεν κάνετε τίποτα άλλο πέρα από ένα τηλεφώνημα. Παρακαλώ. Αποσέρεσαι με. Καλώς ήταν. Θα μου πεις και την Κυριακή τι θα κάνουν τα σκουλίκια. Και οι μεθυσμένοι στην παρέα μας. Παρακαλώ. Τι είπε ο κύριος, τι κατάλαβα.
Παρακαλώ. Σε ρέω ήταν. Έλα, Ναι, έλα. Έλα. Ακούτε? Ναι, 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 ναι. Γιατί ρε μόνο εσείς είστε παιδιά, εμείς δεν είμαστε. Εντάξει. Τι είμαστε, κοριτσάκια. 60 χρόνων λεχρήτης είσαι, ρε. 63. Και τι έγινε, δε. Δεν τι, παιδάκι είσαι. Παιδί είμαι. Γιατί παίρνεσαι, ρε, για παιδί. Δώσε εδώ το γερμανό Εβραίο λίγο. Εδώ είμαι. Πάρτον. Δεν μου λες, ρε, εσύ. Τι γίνεται τώρα να πούμε, για πες μας. Είμαι στεναχωρεμένος γιατί έχασε η ομάδα στο βόλεϊ. Η ομάδα της καρδιάς του. Και δεν έχουμε ψωμί. Δεν έχουμε ψωμί να φάμε τώρα. Και χάρηκα πολύ που σαν Μακεδονομάχος μεγάλος ο Γιώργος Μπούζος βγήκε για την αδικία σε βάρος του ΠΑΟΚ. Ναι. Άκουρε. Ναι. Άκου. Ναι. Σου είπα και την άλλη φορά. Χωρίς τον από πίσω δεν θα κάνεις. Ναι. Στο λέω να το ξέρεις. Θα σε φύγουν και τα χνούδια. Τώρα που θα πληρώσει ο κοντός να σε δω. Ποιος θα πληρώσει, ρε. Ξέρω δικά του λεφτά, έλε. Γιατί άμα πλήρωνε κανένας που περίμενε τώρα και με αναγκάζει, θα πω κακία. Αφήστε να μιλήσω, ρε, τέλος πάντων. Μια ερώτηση σου κάνω. Άμα πληρώσει κανένας που δεν είναι δικά του λεφτά και ξεχρέωσε τον Ιεραστέχνη Ηρακλή, θα μας καλάσει και τους δύο. Ο άλλο λέει ο Αντωνιάδης, ρε. Ο Αντωνιάδης λέει να πάρει δάνειο το οποίο μετά όταν φύγει θα το χρεώσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό λέει. Δεν γίνεται αυτό. Άντε, μπράβο. Αυτό δεν λέει. Μπορεί να γίνει τώρα με το financial fair play. Ο financial fair play δεν μπορεί να γίνει. Καλά. Εσύ. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις. Τώρα έχει αυτό το πρόεδρο του Βόλη από το πρωί κλαίει. Ναι. Έμαθε και αυτός, για. Κλαίνε συνέχεια. Όταν τρέχανε και ψηφίζανε να κρατήσουν τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και στο Βόλη. Ναι. Και να ρίξουν τον Ηρακλή. Ο Νόης ο ομάδες είχαν από 5 αφημί. Καλά να πάθουνε, λες. Ναι. Α, τώρα κλαις. Κλαίει, για. Άντε πάνε, λέω, γιατί σε έδωσε ο Ηρακλής στο χέρι. Εσένα πρόεδρε του ΠΑΟΚ, Βόλη. Σου έδωσε ο Ηρακλής στο χέρι και εσύ το δέμπωσες. Τώρα τρέχα. Τρέχα τώρα να φιλήσεις τα χτυλίδια. Έτσι νόμιζες εσύ. Σε δώσανε την πάρα του Βόλη και εσύ νόμιζες ότι είναι να πούμε κανεβόμβα. Τέλειωσες τον επόμενο. Εντάξει, είμαστε στεραχωρεμένοι σαν πόλη. Πώς θα γίνει. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Λαϊκάντζης. Ας κάνουν υπομονή όλοι, η αυτοκρατορία του ΠΑΟΚ πλησιάζει. Έρχεται η αυτοκρατορία μας. Ας κάνουν λίγο υπομονή όλοι. Ο Τζόνι Γόκερ έρχεται. Άμπρα, όχι ο Τζόνι, ο ΠΑΟΚ έρχεται. Ο Τζόνι, όχι το Τζόνι, ξέρω τι λέω. Λοιπόν, θέλω να κάνω σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που ακούει μια ερώτηση κρίσεως, μια ερώτηση συνειδήσεως. Αν σας πούν, ναι, πατήστε αυτό το κουμπί και θα έχετε 1 εκατομμύριο νεκρούς, αλλά εσείς θα γίνετε πάμπλουτοι, τι θα κάνετε? Το είδες σε ταινία αυτό, έλα. Ναι, τι θα κάνετε? Φίλε, πρέπει να είναι κάποιος, υπάρχουν άνθρωποι που θα το πατήσουν και άνθρωποι που δεν θα το πατήσουν. Εσείς τι θα κάνετε? Νομίζω ότι ό,τι και να απαντήσουμε θα θεωρηθεί αναλυθές. Οπότε τζάμπα κόπος. Καλώς. Διαφωνείς? Δηλαδή θα πει ο Κώστας θα το πατήσω. Θα πω εγώ δεν θα το πατήσω. Θα αρχίσουν να λένε ο ένας λέει ψέματα, ο άλλος είναι υποκριτής. Δεν βγάζεις άκρη. Σημασία έχει το να το κάνεις ή ότι το ότι περνάει και από το μυαλό σου. Γιατί για μένα και μόνο ότι μπαίνει στη διαδικασία και το σκέφτεται κάποιος, τέλος. Ας με πει και ο Κώστας λίγο, τι θα έκανε. Ο Κώστας, κάτσε λίγο να δούμε τι κάνει με το πουλί του, γιατί δεν ξέρω, τελείωσε το κατούρημα. Γιατί αυτό το πουλί θα πετάξει και θα φύγει καμιά ώρα. Α, περίμενε, κατούρισε, εντάξει. Λοιπόν, λέει ο Λαϊκατζής, ναι, λέει, αν είχε τη δυνατότητα να πατήσει ένα κουμπί να υπάρχουν 1 εκατομμύριο νεκροί, αλλά να γίνει άμπλουτο. Εσύ και τα τρισάγκονά σου. Ναι. Θα το έκανε ή όχι? Εσύ δεν το έκανε. Λέω, αυτό όποιο και να απαντήσει είναι υποκειμενικό. Και θα κρυθούμε. Λέω, είναι ερώτηση ουτοπική. Ο Κώστα θα πει θα το πατήσει, εγώ θα πω δεν θα το πατήσω. Καλά. Και τσάπα θα συζητάμε. Ο Κώστα θα πει δεν θα το πατήσω, αλλά θα το πατήσει. Και τσάπα θα συζητάμε. Άκου να δει τι θα κάνει. Και μετά θα πάει στον Πάτερ Παναγιώτη. Φίλε, εγώ δεν σε κρίνω. Άκου να δει. Εγώ δεν σε κρίνω. Γιατί κρίνει εμεί? 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 Εγώ δεν σε κρίνω. Γιατί κρίνει εμεί?